ευκαιρίας, λόγω ετοιμότητας της ομάδας της Αστέρα, πώς έφυγε γενικώς? Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος σε όλο το παιχνίδι. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν ανώτερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα που δημιούργησε πολλές φάσεις. Η ομάδα που, θα έλεγα, στο πρώτο μισάωρο, 35 λεπτά, έπαιξε ωραίο και καλό ποδόσφαιρο. Όσο αρχίζαμε μετά τα τελευταία 10 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου να δυσκολεύουμε μόνοι μας τον εαυτό μας με κάποιες αποφάσεις και κάποιο passing game σε κάποιο σημείο του γηπέδου που δεν χρειάζεται καθόλου. Δεύτερο ημίχρονο πάλι είχαμε και έναν παίκτη παραπάνω. Η ομάδα της Τρίπολης γύριζε, ήταν με 9 παίκτες σχεδόν στη 25-30 μέτρα μακριά από την εστία της και ήταν δύσκολο σε αυτό το μικρό χώρο να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις. Βέβαια και από την πλευρά μας ήταν πιο αργό ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε αυτή η κυκλοφορία, δεν είχαμε αυτές τις κινήσεις που είχαμε στην αρχή και σίγουρα είναι κάτι που με προβληματίζει λίγο, αλλά από την άλλη πλευρά όταν γνωρίζω ότι είναι τρίτο παιχνίδι και είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι της Πέμπτης, δεν μπορώ να έχω τόσα παράπονα. Βέβαια, δεχτήκαμε γκολ από το Στημένο. Γνωρίζαμε και τους έχω ενημερώσει στο ημίχρονο ότι αυτό είναι μοναδικό τρόπο πώς μπορούν να μας απειλήσουν. Να μην κάνουμε φάουλ χωρίς λόγο κοντά στην περιοχή. Αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είδα τη φάση. Και προχωράμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μόνο θα κρατεί πρωτάθλημα μεταξύ τους τέσσερις ομάδες στα αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα ότι είναι σημαντικά, αλλά είναι σημαντικό παιχνίδι και στη Τρίπολη. Είναι σημαντικό παιχνίδι και με την Ξάντη μέσα στην έδρα μας. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Σήμερα είδαμε, αυτό είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, ήμασταν ανώτεροι, είχαμε πολλές ευκαιρίες, όσο και στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε στην έδρα μας. Το παιχνίδι μπορούσε να γίνει 7-8-0. Και στο τέλος είχαμε ανασφάλεια αν τα δεχτούμε γκολ ή όχι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει σκέψη από την πλευρά μου και δεν αφήνω ούτε τους παίκτες να σκέφτονται για κάτι άλλο εκτός το επόμενο παιχνίδι. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίζουμε και αυτό είναι το πλάνο μας. Κύριος Καραμητρούς. Πιστεύω ναι, γιατί εντάξει, Τσίμιροτ, λέω ότι είχε κάρτες από το προηγούμενο πρωτάθλημα. Τσίμιροτ χτες έπαθε κάποιο μικρό πρόβλημα, όπου αν ήταν αγώνα παράδειγμα αύριο θα μπορούσε να παίξει, αλλά δεν υπήρχε λόγο να ρισκάρουμε, ήταν κλωτσιά μία και δόξα τω Θεώ όλα καλά είναι. Αλλά έχουμε μεγάλο ρόστερ, έχουμε αρκετούς παίκτες όποιοι κάθε στιγμή μπορούν να μπουν και να παίξουν και να δώσουν 100%. Αυτό είδαμε και σήμερα και από αυτή την πλευρά είμαι ικανοποιημένος. Γιώργος Γκίνας. Σίγουρα η ομάδα έχει περιθώριο βελτίωση μπροστά. Σίγουρα μπορεί να γίνει και καλύτερη. Εννοείται, έχουμε, όπως είπα πολλές φορές, έχουμε τόσους καινούριους παίκτες. Στην πρώτη ενδεκάδα από πέρυσι παίζουν 6-7 παιδιά. Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα με τόσους καινούριους παίκτες να έχει απόδοση αυτή όποια μπορούν να βγάζουν και ήδη στην αρχή του πρωταθλήματος. Θέλουμε χρόνο, έχουμε και υποχρεώσεις να κάνουμε και νίκες και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ξέρουν όλοι που ήρθαν, ξέρουν όλοι τι ομάδα είναι και αυτό είναι το καλό, γιατί
προσπαθούμε όλοι όσοι ήμασταν εδώ να είμαστε κοντά στους αυτούς παίκτες, όποιοι ήρθαν φέτος να καταλάβουν τι είναι ο ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ κάθε παιχνίδι τέλει νίκης. Και ο Ζαΐς. Ίσως εμείς κάνουμε λάθος, αλλά φάνηκε από την τηλεόραση ότι χρειάστηκε ο τέταρτος διαιτητής να δείξει στον διαιτητή, στον Αρετόπουλο, ότι δέχτηκε σκαριά ο Κρέσπο. Είδαμε τη φωτογραφία στα πλευρά του και ήθελα να σας πω ότι επειδή εσείς το είχατε κοντά, τι έχετε να πει, δηλαδή. Κοιτάξτε, ήταν φανερό. Ήταν πολύ φανερό και ήμουν δίπλα. Και πρώτη σκέψη μου ήταν ότι δεν είδε ο τέταρτος ή δεν μίλησε. Ότι τελικά έχει δει και έχει ενημερώσει τον πρώτο διαιτητή. Η δουλειά του είναι αυτή. Ό,τι γίνεται μπροστά του και ό,τι βλέπει ο ίδιος, ό,τι δεν βλέπει ο πρώτος, πρέπει να τον ενημερώσει. Όπως και οι βοηθοί. Γι' αυτό το λόγο και τους έχουμε τόσο. Στην Ευρώπη έχουμε 6. Ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ναι, όχι μόνο ο Σάχοβ και αρκετά και άλλα παιδιά. Ήταν ο Σάχοβ όποιον γνωρίζουμε και όποιον είδαμε από την αρχή. Βέβαια υπάρχουν οι παίκτες όποιοι γνωρίζετε και εσείς, όποιοι έχουν κάποιους περίοδους, όποιοι έχουν κάποιους περίοδους που είναι δεφορμέ. Όταν πέφτει η απόδοσή τους, όταν έχουν κάποια άλλα προβλήματα, φαίνεται αυτό, είναι ένας από αυτούς, αλλά πιστεύω ότι έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και εγώ γνωρίζω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σε αυτή τη θέση σαν αμυντικό χάφι. Όχι, ήταν αλλαγή τακτικής γιατί έπαιξε προηγούμενα παιχνίδια 90 λεπτά και τα δύο και σήμερα αν χρειαζόταν τα έπαιξε μέχρι το τέλος, αλλά αποφάσισα να αλλάξω αυτό γιατί έχει χάσει πολλή ενέργεια και στα προηγούμενα παιχνίδια και είναι λόγω της τακτικής μου. Μπήκε ο παίκτης ο οποίος πέσει σε αυτή τη θέση και ο οποίος ήταν πιο φρέσκος και μπορούσε να μας βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά λίγο παραπάνω. Αν και είπατε νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει οπουδήποτε αγωνίζεται να διεκδικεί την νίκη, επειδή εδώ σε τρίτο δεν τα καταφέρετε, το ξέρετε κι εσείς καλά, είναι μια ξεχωριστή νίκη για όλη την ψυχολογία ομάδας, κοινού, όλων ή σαν τις άλλες. Σίγουρα είναι, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη έδρα εδώ και θέλαμε αυτή την νίκη, δείξαμε αυτό από την αρχή. Για όλους μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παίζουμε και το τρίτο παιχνίδι με ένταση όπως ξεκινήσαμε και μας δείχνει ότι έχουμε δυνάμεις και έχουμε, όπως είπα στην αρχή, έχουμε μεγάλο ρόστερ που κάθε παίκτης περιμένει την ευκαιρία του να μπει και να δώσει 100% για την ομάδα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να πω κάτι. Περίμενα ερώτηση για το κουλούρι. Δεν με ρωτάει κανένας τίποτα. Οκ.